Πάω στον καθηγητή ανοσολογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Βλαχογιανόπουλο. Καλημέρα, κύριε Βλαχογιανόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Τι έχετε να παρατηρήσετε πια από την τροπή που έχει πάρει η συζήτηση, γιατί θα ξεκινήσω από αυτό. Η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ κυριαρχεί στις συζητήσεις όλων, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι ένα αδιανό πουκάμισο. Δηλαδή, συζητάνε όλοι για μια μετάλλαξη, αλλά δεν συζητάνε κανείς για μέτρα δημόσιας υγείας. Τι να σας πω, η μετάλλαξη αυτή φαίνεται να είναι και κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πολύ σημαντική, διότι για να μπορέσει να επιβιώσει μεταξύ ήδη εμβολιασμένων ατόμων σημαίνει ότι βρήκε ένα παράθυρο και μπορεί να εκφραστεί. Δεν είναι μία μετάλλαξη, είναι ουσιαστικά τέσσερις αλλαγές αμινοξέων στο γονιδιωματικό κομμάτι που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ακίδα. Εμφανίστηκε στην Ινδία το 2020 και το 2021 έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για μεγάλη υποτροπή της πανδημίας η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Συνεπώς η μετάλλαξη αυτή φαίνεται να είναι εύκολο να μεταδοθεί και μελέτες έχουν δείξει ότι τα αντισώματα που έχουμε φτιάξει, τα εξουδετερωτικά εναντίον του κλασικού στελέχους της Βουχάν, εν μέρη πιάνουν τη μετάλλαξη, δηλαδή δεν έχουμε 100% εξουδετερωτική δράση των αντισωμάτων. Σπέβδω να παρατηρήσω βέβαια ότι τα αντισώματα από μόνα τους δεν ολοκληρώνουν την ανοσολογική απάντηση στην πρωτεΐνη ακίδα. Σπέβδω να παρατηρήσω ότι υπάρχει και η μνήμη, υπάρχει και η ταφκυταρική ανοσία, αλλά εάν δεν έχουμε αντισώματα που αναγνωρίζουν 100% και εξουδετερώνουν τη μετάλλαξη, το πιο πιθανό είναι ότι και τα ταφ λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα μνήμης που έχουμε ήδη δημιουργήσει θα έχουν ακριβώς τα ίδια προβληματάκια. Επομένως, η μετάλλαξη αυτή αποτελεί ένα κίνδυνο για εμφάνιση ενός τέταρτου κύματος, εάν δεν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εμβολιασμών ή και αν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εμβολιασμών, αλλά αυτό είναι κάτι πιο μακρινό, μπορεί να υποτροπιάσει ακόμη και μεταξύ εμβολιαζομένων ατόμων. Άρα, κύριε Βλαχογιανόπουλε, ερώτημα απορία βλάξ, αν θέλετε, εδώ. Το περίφημο τείχος ανοσίας θα το κυνηγάμε αλλά δεν θα το φτάνουμε με βάση αυτό που περιγράφεται? Ναι, όσο πιο αργά προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε ένα τείχος ανοσίας, τόσο πιο εύκολα, τόσο η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, όπως τη λένε, που είπαμε είναι υποκαταστάσεις τεσσάρων αμινοξέων στη δομή της πρωτεΐνης ακίδας, όσο και άλλες ακόμη μεταλλάξεις θα βρουν περιθώρια να εκφραστούν. Μάλιστα. Πάμε δηλαδή πάλι πίσω στην αποτελεσματική ανίχνευση των κρουσμάτων, στην επιδημιολογική επιτήρηση μέσω πλέον χαρτογραφήσεων των μεταλλάξεων σε πολύ πιο εκτεταμένη βάση, όχι δειγματοληπτική μόνο, και φυσικά στα χαρακτηριστικά ενός συστήματος υγείας που θα περιορίζει τη λίμωξη, θα αναγνωρίζει τα κρούσματα και θα ελέγχει τις μετακινήσεις τους. Πράγματα που δεν κάνουμε εμείς. Ναι, νομίζω ότι αυτό θα το δούμε πάλι μπροστά μας. Μπορεί να μην το δούμε, κύριε Σαχίνη, με την ένταση που το βιώσαμε πέρσι, αλλά σίγουρα θα υπάρχει κάποια υποτροπή της πανδημίας με τη μορφή ενός ίσως λιγότερο έντονου τέταρτου κύματος. Ρωτάνε εδώ πολλοί ακροατές, σας ανησυχεί το γεγονός ότι περιοχές του Ισραήλ επιστρέφουν σε καραντίνες, τύπου καραντίνες, στοχευμένα? Γιατί είναι μια χώρα με πολύ αυξημένα τα ποσοστά εμβολιασμών. Ναι, με ανησυχεί και δείχνει ακριβώς αυτό που λέω. Επομένως, ένα σύστημα στενής παρακολούθησης της επιδημίας των μεταλλάξεων, ιδιαίτερα την μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ που είναι, είπαμε, substitutions, υποκαταστάσεις τεσσάρων αμινοξέων σε διάφορες θέσεις. Δεν έχει νόημα να τις πούμε τώρα τις θέσεις, αλλά είναι
η T614G, η TAF498K, η L452R και η P651R. Είναι τέσσερις αλλαγές αμινοξέων που κάνουν αυτή τη δραματική επιδείνωση στην στη μετάδοση. Mm-hmm. Άρα η συζήτηση για χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο που τριαμβεύει αυτή η μετάλλαξη Δέλτα περί των τουριστών τους στην υπόλοιπη Ευρώπη και δει στην Ελλάδα είναι ένα θέμα, έτσι. Ναι, βεβαίως, νομίζω ότι ο τρόπος που δεχόμαστε τους τουρίστες είναι της πλάκας. Δηλαδή εμείς που έχουμε πάρει δημόσια θέση για ορισμένα πράγματα ή πρέπει να παραιτηθούμε τελείως ή πρέπει να φωνάξουμε πολύ ένα από τα δύο, διότι μαθαίνω ότι οι πιστοποιήσεις είναι γενικά για τον εμβολιασμό, δεν μιλάνε καθόλου για ειδική μετάλλαξη. Οι πιστοποιήσεις λοιπόν αυτές στην ουσία έχουν σχετική αξία, όχι απόλυτη αξία, και σίγουρα δεν μας εξασφαλίζουν από μια μετάδοση της Δέλτα μετάλλαξης. Τι σας προβληματίζει περισσότερο, κύριε Βλαχογιαννόπουλε? Σας ακούω έτσι πολύ απογοητευμένο. Με προβληματίζει το γεγονός ότι ακολουθούμε πάλι ένα πάρα πολύ ωραίο αφήγημα ότι σχεδόν φεύγουμε από την πανδημία. Και εντάξει, αυτό το αφήγημα και επίσης τι με προβληματίζει, ότι υπάρχουν μερικοί κοινωνικοί αυτοματισμοί τις οποίες έχει εισάγει η κυβέρνηση, μέσω των οποίων όλοι εμείς είμαστε είτε ψεκασμένοι είτε καταδικασμένοι είτε καταραμένοι, που εγείρουμε ορισμένα προβλήματα τα οποία θα τα δούμε όμως μπροστά μας. Αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός με προβληματίζει. Με προβληματίζει το γεγονός ότι προχθές, για παράδειγμα, εφημέρευα νύχτα, δέχτηκα περιστατικό από το Ναύπλιο, νεαρός άντρας 8 μέρες μετά τον εμβολιασμό με AstraZeneca και αιμοπετάλια 1000, κανονικά πρέπει να είναι 250.000, και αιμορραγικά φαινόμενα από το δέρμα, θεωρήθηκε ιδιοπαθής θρομβοκυταρεμία από τον εκεί συνάδελφο. Και λέω, καλά, δεν ξέρουν ότι υπάρχουν και αυτά τα συμβάματα. Εμείς τον βάλαμε γάμα σφαιρίνη τον άρρωστο όπως οφείλαμε, νομίζω είναι μισή εκδήλωση VIT ή VIPIT syndrome. Και βέβαια σήμερα στείλαμε κίτρινη κάρτα. Με προβληματίζει όμως το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτό το πώς το λένε, ο σκεπτικισμός που θα όφιλε να υπάρχει και στους επιστήμονες. Και νομίζω αυτό είναι κομμάτι ή αν θέλετε αποτέλεσμα ενός κοινωνικού αυτοματισμού που έχει εισαγάγει εδώ και μήνες τώρα η κυβέρνηση και το αφήγημά της. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχω πάρα πολλά ερωτήματα εδώ. Είστε... Εντάξει, κάποτε πρέπει να ξαναβγούμε και διαζώστε, διότι μάλλον θα επισκεφτώ την Κρήτη, αλλά θέλω να σας παρακαλέσω μόνο. Εντάξει, ας μιλήσουμε όσο μπορούμε, γιατί έχω και διάφορα. Ναι, αλλά... κύριε Βλαχογιαννόπουλε, το ερώτημα είναι απλό, το κάνουν πολλοί οι ακροατές. Εσείς συνιστάτε δεύτερη δόση εκτός Άστρα με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο, όταν δεν υπάρχουν, λένε εδώ, ναι, μελέτες? Κοιτάξτε να δείτε. Σαφέστατα η παλιά θεώρηση, ρε παιδιά, δεν σας πείραξε η πρώτη δόση, είναι πολύ απίθανο η δεύτερη να σας πειράξει, είναι μια θεώρηση που θα έχει και νόημα και αν θέλετε για μένα αποτελεί πλέον plan B. Το plan A είναι να κάνεις μια δεύτερη δόση με mRNA εμβόλιο. Τώρα, θα ήθελα να σας πω ότι το mix and match, όπως λέγεται, process, δηλαδή πρώτη δόση AstraZeneca, δεύτερη δόση ένα άλλο εμβόλιο mRNA τούτη φορά, είναι κάτι που έχει αρχίσει να δίδει αποτελέσματα και δεν έχω πρόχειρο, αλλά το κοίταξα στο Nature. Βέβαια το Nature δεν ήταν άρθρο, αλλά ήταν ένα communication, ένα γράμμα, το οποίο, ένα editorial, το οποίο αναφερόταν σε δύο μελέτες, μία στην Ισπανία, μία στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δείχνει ότι όσοι κάνουν δεύτερη δόση με ένα άλλο τύπο εμβόλιο αναπτύσσουν ισχυρή ανοσολογική απάντηση χωρίς επιπλέον παρενέργειες.
Επομένως, παρότι είναι πολύ πρώιμες ακόμη αυτές οι μελέτες, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται μελέτες mixed match και λένε ότι εντάξει, ένα εμβόλιο που είναι στην ουσία υπό απόσυρση είναι λογικό να αντικατασταθεί με μια δεύτερη δόση σε όσους έχουν κάνει ήδη την πρώτη ενός mRNA εμβολίου. Για μένα αυτό είναι το plan A. Το plan B φυσικά είναι, αν δεν θέλει ακόμη η κυβέρνηση και η Επιτροπή του Εμβολιαστικού Προγράμματος της Ελλάδας να κάνει τέτοιες αλλαγές, τουλάχιστον ας πάρουν εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν παρενέργειες με την πρώτη δόση. Αλλά αυτό για μένα αποτελεί πλέον plan B. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, άλλοι ακροατές εδώ με ρωτάνε το εξής. Γίνεται τις τελευταίες 5 μέρες πολλή κουβέντα για μια σειρά φαρμάκων, όχι μόνο για τα μονοκλονικά ή εν πάση περιπτώσει με άλλες ονομασίες αντισωμάτων, μέχρι και στο Ηνωμένο Βασίλειο από χθες ακούγεται. Μήπως αυτό σας κάνει πιο αισιόδοξο, μου λένε εδώ? Είναι γεγονός ότι και φάρμακα θα βρεθούν και τα μονοκλονικά αντισώματα και οι εταιρείες που τα παράγουν θα αυξηθούν. Σίγουρα τα μονοκλονικά αντισώματα έχουν και πρέπει να έχουν μια θέση σε αυτούς οι οποίοι ενώ νοσούν τις πρώτες μέρες δείχνουν ή έχουν χαρακτηριστικά, τα έχουν περιγράψει αυτά οι μελέτες ήδη από πέρσι, χαρακτηριστικά που μας λένε ότι αυτοί δεν θα πάνε καλά. Ένα είδος δηλαδή αλγορίθμου. Αυτοί λοιπόν που πληρούν τα κριτήρια ενός τέτοιου αλγορίθμου πρέπει να νοσηλευτούν και να τους χορηγηθούν μονοκλονικά αντισώματα. Νομίζω άλλες μελέτες όπως οι εισπνεώμενοι βουδεσονίδη και λοιπά είναι ακόμη υπό έλεγχο, ή το φάρμακο του Ισραήλ που είναι ένα φάρμακο ανοσοκατασταλτικό και αυτό, εισπνεώμενο, είναι υπό έλεγχο και είναι υπό μελέτες. Τώρα δεν έχω παρακολουθήσει λεπτομερώς το θέμα των φαρμάκων. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει προσπάθεια σοβαρή για να βρεθούν και άλλα φάρμακα. Ωραία. Αλλά για τα μονοκλονικά πρέπει να πάρουν έγκριση, να πάρουν άδεια στην Ευρώπη και να πάρουν άδεια και στην Ελλάδα και να χορηγηθούν κάτω από ειδικές συνθήκες που η επιστήμη τους έχει ορίσει πλέον. Εν κατακλείδη, τι έχετε να πείτε στον κόσμο, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, σε αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε πια? Γιατί πέρα από τα επικοινωνιακά και τον καταιγισμό ενός τείχους ανοσίας που εσείς είπατε ότι σαν να κυνηγάει ο σκύλος στην ουρά του κάπως, τι πρέπει να έχει κατά νου ο κόσμος? Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση να εμβολιαστεί, γιατί και αυτό το εμβόλιο μπορεί να μας δίνει, αυτά τα εμβόλια που διαθέτουμε μπορεί να μας δίνουν ένα τύπο ανοσολογικής απαντήσεως που να κάνει την νόσο από την μετάλλαξη Δέλτα λιγότερο δραματική. Σπεύδω να πω ότι με βάση τις πρώτες μαρτυρίες η μετάλλαξη Δέλτα χαρακτηρίζεται περισσότερο από τις άλλες, από πονοκέφαλο, πονόλαιμο και ρηνική καταρροή, συνάχη φοβερό, το οποίο δεν ήταν τόσο έντονο με τις άλλες μορφές του ιού. Αλλά δεν είναι και κανόνας, απλά αν οι ασθενείς έχουν τέτοια συμπτώματα πρέπει να σκεφτούμε τη μετάλλαξη Δέλτα και πιθανότατα θα πρέπει η μετάλλαξη αυτή να χαρτογραφηθεί πιο λεπτομερώς και σε ευρεία κλίμακα και στη χώρα μας. Αλλά αυτό δεν αφορά τους ανθρώπους, αφορά τις επιτροπές οι οποίες ελέγχουν την κατάσταση. Τώρα, εγώ θα έλεγα στον κόσμο να εμβολιαστεί, διότι το εμβόλιο παρέχει ενός βαθμού προστασία από τη μετάλλαξη Δέλτα και μπορεί να την κάνει πιο ήπια. Ο κόσμος δεν μπορεί δυστυχώς να κάνει κάτι άλλο. Και βέβαια να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας. Δυστυχώς ενώ σχεδιάζαμε να βγάλουμε τις μάσκες, δεν ξέρω πόσο οι μάσκες προστατεύουν, αλλά τουλάχιστον είναι ευτυχή συγκυρία ότι είμαστε σε καλοκαίρι, πολλές δραστηριότητες γίνονται στο ύπαιθρο και αυτές οι δραστηριότητες δεν θα μας κοστίσουν την εμφάνιση της επιδημίας στο άμεσο μέλλον, αλλά πρέπει να έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα προστασίας ξανά και έλεγχο των κρουσμάτων, ιδιαίτερα μετά τον Αύγουστο, όπου ξαναμπαίνουμε μέσα, όπου ξαναλειτουργεί η εκπαίδευση κλπ. Επομένως, ο κόσμος πρέπει να τηρεί τα μέτρα ατομικής προστασίας και τις αποστάσεις κυρίως και να σπεύσει να εμβολιαστεί με τα παρόντα εμβόλια, τα οποία παραμένουν
πειραματικά εργαλεία. Δεν έχουν πάρει ακόμη επίσημη άδεια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είστε σαφείς σε αυτή τη διατύπωση. Μου λέει εδώ πέρα δύο τελευταία ερωτήματα. Με αυτά κλείνουμε. Μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Έχει υπόψη του κ. Βλαχογιαννόπουλος ότι στη Βρετανία υπάρχει έρευνα που συνιστά στην κυβέρνηση να σταματήσει τους εμβολιασμούς? Ναι. Ναι, έχω υπόψη μου. The Evidence-Based Medicine Consultancy. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ιδιωτικός φορέας, ο οποίος καταγράφει όλα τα ανεπιθύμητα συμβάντα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρεια, την έχω γραμμένη όμως μπροστά μου. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια τέτοια υπόθεση και μια τέτοια πρόταση, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να την αξιολογήσω, παιδιά, δηλαδή για να είμαι τίμιος, διότι από ό,τι φαίνεται, με βάση τις μοριακές αναλύσεις, τα εξουδετερωτικά της σώματα που συνοδεύουν τους εμβολιασμούς με τα παρόντα εμβόλια εν μέρη δρούν και στη μετάλλαξη δέλτα. Σαφέστατα όμως υπάρχουν adverse drug reactions, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες με απόλυτη σε αυτή τη μελέτη, αν μιλάει για την ίδια. Ναι, μάλλον για την ίδια. Ναι, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες χωρίς προκατάληψη ούτε υπέρ ούτε κατά των εμβολίων, και έτσι πρέπει να κάνουμε και στη χώρα μας, δηλαδή πρέπει να καταγράφουμε τα γεγονότα. Για παράδειγμα, ο ασθενής που σας περιέγραψα εγώ είναι ένας ασθενής που έκανε το εμβόλιο AstraZeneca και σε 8 μέρες έκανε 1000 αιμοπετάλια. Είναι άντρας, επίσης το μετρήσαμε antiplatelet factor 4 αντισώματα και ήταν ασθενός θετικός. Αν αυτός ήταν γυναίκα, πιθανώς θα είχε κάνει το πλήρε σύνδρομο VIT. Άρα θέλουμε φοβερή επαγρύπνηση από τον ιατρικό κόσμο της χώρας. Να μην περνάνε στα ντούκου τέτοια γεγονότα. Να τα καταγράφουν χωρίς προκατάληψη, ούτε υπέρ ούτε κατά του εμβολίου, αν θέλουμε πραγματικά να χαρτογραφήσουμε τα προς και τα κονς, τα καλά και τα κακά των εμβολίων στο εγγύς μέλλον και να δούμε πού το πάμε. Αυτό θα ήθελα να τονίσω, όχι πλέον προς το κοινότητα μόνο, αλλά προς όλο το ιατρικό σώμα. Και κλείνω με την τελευταία ερώτηση. Οι μεταλλάξεις, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, ρωτάνε ακροατές, υπάρχει περίπτωση να προέρχονται από τα εμβόλια Α, Β? Είναι κοινό το ερώτημα. Η έρευνα από το Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου έδειξε ότι η πρώτη δόση mRNA εμβολίων μειώνει κατά 75% την πιθανότητα να κολλήσει και να νοσηλευτείς. Μήπως θα αρκούσε η πρώτη δόση? Και γάμα, η Άπωνας νομπελίστας γιατρός είπε ότι κατά τη γνώμη του ο ιός δεν μπορεί πια να λέμε ότι είναι φυσικός. Πρέπει να είναι τεχνητή κατασκευή, υπό την έννοια ότι δρά ενιαία, χωρίς καμία παραλλαγή, είτε σε ψυχρά, είτε σε θερμά κλίματα, είτε στον Καναδά, είτε στην Αφρική. Λοιπόν, είναι μεγάλες ερωτήσεις και θα απαιτούσαν μια ώρα συζήτηση. Η πρώτη, λοιπόν, είναι εάν τα εμβόλια αυξάνουν την πιθανότητα των μεταλλάξεων. Εγώ θέλω να το δει ο φίλος από το τέλος. Αν τα εμβόλια καταστέλουν ορισμένους οροτύπους του ιού, κάποιοι άλλοι που τυχαίνει να λοξοδρομούν λίγο, δηλαδή να μην καταστέλλονται 100% από τα αντισώματα των εμβολίων, αναπτύσσονται προφανώς. Δεν σημαίνει όμως ότι αναπτύχθηκαν από τα εμβόλια. Τα εμβόλια λοιπόν δεν μπορούμε να τα καταδικάσουμε για αυτό το λόγο. Βλέπει απλά το φαινόμενο από το τέλος αυτός που το λέει κάτι τέτοιο. Οι μεταλλάξεις γίνονται έτσι κι αλλιώς. Απλά μερικές ευδοκιμούν, διότι οι πιο πολλές από τις μεταλλάξεις τις πιάνει το εμβόλιο και τις καταστέλει. Μάλιστα. Δεν σημαίνει όμως για αυτές που ευδοκιμούν ότι φταίει και το εμβόλιο. Αυτή είναι η καταδίκη μας με την πάλη εναντίον των ιών. Το ένα, η μία απάντηση είναι αυτή. Η δεύτερη είναι, θυμίστε μου, για το... Για το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι το 70% φτάνει το να μην... Ναι, η πρώτη δόση για εμβόλια που είναι δύο δόσεων δεν οριμάζει ποτέ την ανοσολογική απάντηση πλήρως. Επομένως, ένας λόγος που και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε υποτροπή της πανδημίας με τη μορφή της Δέλτα είναι ότι δεν έχουν καλά εξουδετερωτικά αντισώματα, διότι πολλοί κόσμος έχει κάνει την πρώτη δόση. Εκεί ακολούθησαν πρώτη δόση ένα off-shooting, ενέργεια, και βλέπουμε τι θα γίνει. Όχι, οι δύο δόσεις είναι απαραίτητες για εμβόλια που είναι σχεδιασμένα να είναι εμβόλια δύο δόσεων. Και το τρίτο, έχω υποστηρίξει
ότι ο ιός αυτός είναι κατασκευασμένος ιός με ανάστροφη μηχανική στο έδαφος ενός άλλου ιού που υπήρχε στις νυχτερίδες, δηλαδή δεν ξεκίνησαν να σχεδιάζουν τον ιό από το μηδέν, πήραν έναν ιό των νυχτερίδων, μελετήσανε την πρωτεΐνη ακίδα και με ανάστροφη μηχανική αλλάξαν ορισμένα αμινοξέα στην πρωτεΐνη ακίδα για να την κάνουν πιο μεταδοτική, δηλαδή να κολλάει καλύτερα στον υποδοχέα angiotensin converting enzyme 2, δηλαδή στον ACE2 όπως λέγεται. Αυτό είναι για μένα βέβαιο και όπως ξέρετε τώρα ο κύριος Ζούκεμπεργκ είπε ότι εγώ δεν θα καταρρύπτω καμία ανάρτηση στο Facebook που υποστηρίζει ότι ο ιός αυτός είναι man-made, διότι σχεδόν έχει αποδεχτεί έτσι ότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Πιστεύω και εγώ σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να σκεφτόμαστε, αλλά έχει λίγη αξία διότι την έχουμε πάθει ήδη. Εκείνο που έχει πρόβλημα μεγάλο και πρέπει να αναδειχθεί είναι ότι με ανάστροφη μηχανική διορθώνουν ή χειροτερεύουν τη δομή ενός ιού προκειμένου να μελετήσουν φάρμακα και εμβόλια εναντίον αυτού. Εδώ και φάγαμε την πανδημία και εμβόλια βρέθηκαν εκ των υστέρων και αυτά έχουν προβλήματα όπως είδατε και φάρμακα δεν έχουν βρεθεί. Προς τι λοιπόν αυτή η μετατροπή, θα μπορούσε να πει κανείς, εάν έχουμε καλές προθέσεις της επιστημονικής κοινότητας, ότι δεν προλάβαμε γιατί μας ξέφυγε ο ιός μέσα από τις νυχτερίδες και μπήκε στο, γιατί οι Κινέζοι έχουν πολύ βαθιά σχέση με την τροφική αλυσίδα, με την άγρια πανίδα. Αλλά αυτό είναι μια υπόθεση, ότι οι προθέσεις ήταν καλές, αλλά δεν προλάβαμε γιατί μας ξέφυγε ο ιός από λάθος. Πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Μάλιστα. Μιχάλης, ο Μιχάλης, πριν κλείσεις λέει, να πάει να το κάνει ο κύριος Βλαχογιαννόπουλος, αφού είναι ακόμη υποδιερεύνηση στα εμβόλια, τι ασφαλιστικά, τι ασφαλισμένα, σε κάθε περίπτωση. Πώς πιάνει το εμβόλιο τη μετάλλαξη Δέλτα, αφού τα εμβόλια φτιάχτηκαν, λέει, πριν μήνες, τότε που ήταν άλλα στελέχη. Ναι, δεν είναι έτσι άσπρο μαύρο, θα πω στον Μιχάλη. Καταρχάς, έχω κάνει το εμβόλιο και μάλλον θα κάνω και άλλο λόγω της δουλειάς μου. Εάν οι ρυθμιστικές αρχές πούνε ότι πέφτει η ανοσία σας, καλά, τη μελετάμε εμείς την ανοσία μας ήδη. Αλλά και τη μελετάμε και ανοσία γενικά υγιών ατόμων, είτε γιατρών είτε μη γιατρών. Δηλαδή, έχουμε ένα δείγμα πληθυσμού που μελετάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μάλλον θα χρειαστεί να κάνω κι άλλο, να μην με μαλώνει ο Μιχάλης, διότι τα εμβόλια παραμένουν εργαλεία πολύ σημαντικά. Απλώς θέλω να του πω ότι η κατάσταση αυτή με τις μεταλλάξεις δεν είναι μαύρο-άσπρο, είναι γκρίζο. Δηλαδή, αν ξέρει, υπάρχει μια ιδέα, μια θεωρία στην ανοσολογία, η θεωρία της μοριακής μίμησης. Η πρωτεΐνη ακίδα της μετάλλαξης Δέλτα μιμείται αρκετά την πρωτεΐνη ακίδα του αρχικού στελέχους της Βουχάν. Μιμείται αρκετά, επομένως το αντίσωμα μπορεί να μην κολλάει πολύ καλά και να μην το εξουδετερώνει τον ιό 100%, τον εξουδετερώνει όμως κατά μεγάλο ποσοστό. Επομένως λοιπόν, θα πω στο Μιχάλη, το εμβόλιο το έκανα και θα το ξανακάνω αν χρειαστεί λόγω της δουλειάς μου, αλλά επίσης θα του πω ότι εγώ γνωρίζω θεωρητικές πλευρές των εμβολίων, έτσι, και των side effects που μπορεί να έχουν αυτά, πολύ περισσότερα από ό,τι ίσως γνωρίζει αυτός. Αλλά θέλω να του εξηγήσω ότι η molecular mimicry, αυτή η ιδιότητα στην ανοσολογία, μας λέει ότι ένα αντίσωμα α μπορεί να αντιδρά εναντίον του αντιγόνου α, αλλά εν μέρη μπορεί να αντιδρά και εναντίον του αντιγόνου α2, και αυτό το χρειαζόμαστε σε ένα πόλεμο όπου δεν έχουμε περισσότερα όπλα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μου λύσετε και εμένα μία απορία. Με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Βλαχογιαννόπουλε. Είναι δικό μου το ερώτημα. Ακούω μετά την αλλαγή των οδηγιών για τις οποίες εσείς επιμένατε από την αρχή και τελικά παραιτηθήκατε. Αυτός είναι βασικός λόγος. Δεν καταγράφαν γρήγορα τις παρενέργειες που ζητάγατε. Καμία δεν κατέγραφαν. Μάλιστα. Καμία. Τις πέρναγαν από ψηλό κόσκινο παθοφυσιολογίας. Μάλιστα. Και στο τέλος καμία δεν τη θεωρούσαν σχετική με το εμβόλιο. Ωραία. Τώρα που αλλάξαν λοιπόν οι συστάσεις και οι οδηγίες, εγώ νομίζω ότι προκειμένου να δικαιολογηθούν τα λάθη, μας είπαν ότι αυτό γίνεται επειδή έχει πέσει το υλικό φορτίο. Και σας ρωτώ,
το υλικό φορτίο είναι αυτό που καθορίζει τη χρήση του εμβολίου και όχι οι ιδιότητές του, η αποτελεσματικότητα και το αν και κατά πόσο μπορεί να εμποδίσει ή όχι τη μετάδοση. Τι από τα δύο καθορίζει τελικά τη χρήση? Αυτό είναι μια καραμέλα βέβαια, ναι, που λένε, διότι το εμβόλιο είναι αυτό που είναι, το υλικό φορτίο μπορεί να... Όχι το υλικό φορτίο, βασικά η διασπορά του ιού... Ναι, κοινότητα, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται. Κύριε Βλοχαγιανόπλε, μισό λεπτό. Επιστημονικά θέλω, είστε καθηγητής ανοσολογίας. Το υλικό φορτίο καθορίζει τη χρήση του εμβολίου? Όχι, δεν καθορίζει το υλικό φορτίο. Ακούστε όμως, αυτοί τι λένε, ότι η διασπορά είναι πολύ μικρότερη και συνεπώς το εμβόλιο κάνει ζημιές περισσότερες από ό,τι θα έκανε πιθανολογικά, έτσι πιθανοκρατικά, η λίμωξη από τον ιό, ιδιαίτερα στα νέα άτομα. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι ομολογούν για πρώτη φορά ότι το εμβόλιο έχει και αυτό μια τοξικότητα. Εάν όμως αυτό το λέγανε από την αρχή και αν επίσης μελετούσαν από την αρχή τις νοσήσεις και τους θανάτους στις μικρές ηλικίες, πιθανώς δεν θα το πρότειναν καθόλου στα παιδιά και στους νεαρούς ενήλικες. Και επειδή ξέρουμε ότι σε αυτά τα άτομα τα εμβόλια που έχουν σαν πλατφόρμα τον αδενοϊό κάνουν βλάβες, δεν θα έπρεπε ούτε το Johnson & Johnson να το προτείνουν που το έχουν κάνει σημαία, διότι σε λίγο θα δούμε και από το Johnson & Johnson θρομβώσεις και θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Άρα λοιπόν το εμβόλιο καθορίζεται η αξία του από τον τρόπο με τον οποίο καταστέλει την πανδημία σε δεδομένους πληθυσμούς. Αυτό τους το αγνόησαν. Για παράδειγμα, η Pfizer έκανε μελέτη με διάμεση ηλικία των εθελοντών της τα 50 χρόνια. Ενώ τα συμβάματα από τη λίμωξη αναπτύσσονται μετά τα 65. Κατά συνέπεια λοιπόν, οι μελέτες αυτές που έδειχναν ένα πολύ θετικό, καλό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση του ιού από το εμβόλιο, δεν αντιστοιχούν στα προβλήματα που αναφύονται στις μεγάλες ηλικίες. Εκεί πιθανώς, αν δηλαδή η διάμεση ηλικία ήταν 65-70 των εθελοντών, όπως θα όφυλαν να είναι αν παρακολουθούσαμε τη ροή των θανάτων ανά ηλικία, εκεί λοιπόν θα φαινόταν ότι το εμβόλιο δεν είναι τόσο αποτελεσματικό. Άρα λοιπόν αυτό το παραμύθι είναι για να διορθώσουν τις παλιές αποφάσεις όσο γίνεται πιο ανώδυνα, αθόρυβα και χωρίς νομικές ευθύνες. Άρα κύριε Βλοχογιανόπουλε, ξέρετε τι μου λέτε τώρα? Ότι εγώ σας λέω ή αυτή? Όχι, εσείς σε σχέση εγώ με την... Ναι. Το ίδιο πράγμα λέμε. Εσείς σε σχέση με αυτό που οι ίδιοι λένε. Στην ουσία δεν έχουμε καμία αντικειμενική απόδειξη, προσέξτε τι σας λέω, που να βασίζεται σε βιολογικά δεδομένα συμπεριφοράς του οργανισμού μας μετά τον εμβολιασμό, εκτός από τα συγκριτικά στατιστικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα. Στατιστικά, όχι βιολογικά. Ναι. Είναι έτσι? Ναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Βιολογικά έχουμε, διότι... Κοιτάξτε, το βιολογικό είναι ότι αναπτύσσεται ανοσία κατά του ιού. Στατιστικά, δεν το έχετε βιολογικά όμως. Στατιστικά, επειδή πώς ήταν πριν και πώς έγινε μετά. Βιολογικά δεν το έχετε. Βιολογικά μπορούμε να κάνουμε πείραμα, να βάλουμε έναν ιό και να δούμε ότι καταστέλλεται τελείως. Δηλαδή, στην ουσία δεν μεταδίδεται μέσα σε κύτταρα. Δεν μεταφέρεται. Τέτοια πειράματα έχουν γίνει. Δηλαδή, η βιολογική απόδειξη της δράσης του εμβολίου υπάρχει απλώς. Η βιολογική απόδειξη είναι in vitro, ενώ η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων μας δίνει ένα extrapolation, μια περαιτέρω επέκταση. Στατιστικά των... όμως στον πληθυσμό. Αυτό λέμε, το ίδιο πράγμα λέμε. Στατιστικά. Μάλιστα. Λοιπόν κύριε Βλαχογιανόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για μια φορά ακόμη και ελπίζω να σας δούμε εδώ στο Ηράκλειο όταν αφήνετε και τηλεοπτικώς. Καλή σας ημέρα. Καλά. Να είστε καλά. Ε.